Έως ου λάβει καταφυλίσσι χείρα αυτού, προσέξτε εδώ τώρα, και επί των χρημάτων του πλησίον ταπεινώσει φωνήν, και εν καιρό αποδόσεως παρελκύει χρόνων και αποδώσει λόγους ακιδείας και των καιρών αιτιάσεται. Η μετάφραση: ο κακός και αχάριστος χρεοφυλέτης μέχρι ότου επιτύχει το δάνειον καταφυλεί τα χέρια του δανειστού. Του φυλάει τα χέρια. Παρακαλώ, παρακαλώ, σε παρακαλώ, του φυλάει τα χέρια, έχω ανάγκη. Και για τα χρήματα που ελπίζει να λάβει χαμηλώνει οικετευτικά τη φωνή του, δηλαδή κλαψουρίζει. Όταν όμως έλθει ο καιρός της αποδόσεως του δανείου, αναβάλει και παρελκύει των χρόνων, προβάλλει λόγους στενότητος και αιτιάται δύσκολες περιστάσεις. Εδώ προχωρεί ο ιερός συγγραφεύς σε αυτήν τη λεπτομερή περιγραφή των κινήσεων και της ψυχολογίας του χρεοφυλέτου. Θα αντιληφθούμε πόσο πιστή επανάληψη γίνεται τη συμπεριφορά αυτής μέχρι σήμερα. Πιθανότατα την έχετε κι εσείς αντιμετωπίσει και ζήσει. Έτσι και θα λέγαμε πάντοτε γίνεται κατά δυστυχία. Τι κάνει ο μέλλον να δανειστεί? Καταφυλίσει χείρα αυτού. Όχι φιλήσει, καταφυλίσει. Σου παίρνει το χέρι, μουτσι μουτσι μουτσι, το φυλάει το χέρι σου συνέχεια. Λες, γιατί τόση θα φιλοφρόνησε? Ταπεινώσει φωνήν. Θα χαμηλώσει τη φωνή του, όπως σας είπα, κλαψιάρικα. Όλα αυτά ξέρετε τι είναι? Σχήματα δούλοπρεπή. Ασφαλώς πρέπει τα σχήματα αυτά να τα έχετε εσείς δει και αντιμετωπίσει πιθανότατα στον εαυτό σας. Δηλαδή να σας το έκανε κάποιος αυτό. Πάντως η προβολή της δούλοπρεπίας δεν είναι μόνο στην περίπτωση εξασφαλίσεως δανείου, πρέπει να σας το πω, αλλά και σε άλλα πράγματα και σε άλλες υποθέσεις. Και δεν υπάρχει παρά μία σκληρότητα στο βάθος. Γιατί αν δεν του κάνεις αυτό που θέλει, φαίνεται απέναντί σου σκληρός, φοβερός, εκδικητικός. Συνεπώς, χειροφιλήματα και χαμηλώματα της φωνής και τα λοιπά, αυτά δεν είναι παρά υποκριτικά σχήματα. Κάποτε θυμάμαι κάποιον άνθρωπο που ήθελε να εξασφαλίσει εκ μέρους μου μια βρώμικη εύνοια υπέρ τρίτου. Μια βρώμικη εύνοια υπέρ τρίτου. Έγινε στη Λάρισα αυτό, και μάλιστα στον χώρο του Αγίου Χαραλάμπους έγινε αυτό. Μάλιστα πήγαμε στο ιερό της Αγίας Παρασκευής από κάτω, δεν μας έβλεπε κανένας. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήθελε υπέρ τρίτου να μεσολαβήσει, ήταν όμως βρώμικη, ξαναλέγω, εύνοια. Έφτασε να γονατίσει, τελείωσε ευνίδια, σωριάθηκε μπροστά μου, μου αγκάλιασε τα πόδια και άρχισε να φυλάει τα παπούτσια μου. Αγαπητή μου, συχάθηκα. Γιατί ήξερα την υπόθεση. Μου την είπε. Ήξερα. Συχάθηκα. Όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου καλά. Έπρεπε λοιπόν ο καιρός της αποδόσεως του χρέους να έρθει και να αποδοθεί. Τότε, αλλάζουν τα σκηνικά. Ήρθε ο καιρός του χρέους να αποδώσεις. Αλλάζουν τα σκηνικά. Και υπάρχει τότε αυτή, όπως σας είπα, η σκληρότητα συμπεριφοράς του χρεοφυλέτου, που αποδεικνύει πόσο υποκριτική ήταν η στάση του όταν ζητούσε το δάνειο. Ακόμη, λέει το χωρίο που σας διάβασα, παρελκύει των χρόνων. Παρελκύει, θα πει τραβάει τον καιρό. Ξέρεις, να, αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα θα πληρωθώ. Μύριες δυσκολίες παρελκύοντας των χρόνων. Δείχνει αδιαφορία, παρότι ο δανειστής τώρα
παρακαλεί τον χρεοφυλέτη, σε παρακαλώ δώσε μου το χρέος, το έχω ανάγκη. Και τώρα γίνεται το αντίστροφο, να παρακαλεί, αλλά φυσικά ειλικρινά, δώσε μου το χρέος, το έχω ανάγκη. Και τιάται ακόμα ο χρεοφυλέτης τις περιστάσεις, δεν πήγε καλά η παραγωγή, φέτος δεν θερίσαμε καλά, δεν μαζέψαμε το αρκετό μπαμπάκι, ήταν φτηνή η τιμή του προϊόντος και όλα αυτά. Γι' αυτό και όταν δανείζεται ένας τέτοιος άνθρωπος κακοπληρωτής, κακός χρεοφυλέτης, την ώρα που δανείζεται και το πέτυχε αυτό να δανειστεί από τον συνάνθρωπό του, ξέρετε τι μονολογεί από μέσα του, εννοείται. Ε, καλά, θα πάρεις τα χρήματα στο αγελαδοκούρεμα. Είναι γνωστό ότι οι αγελάδες δεν κουρεύονται. Ναι, τότε θα τα πάρεις. Δηλαδή ποτέ. Δηλαδή ποτέ. Τι να πρωτολογαριάσει λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, σε μια τέτοια συμπεριφορά. Ανεντιμότης, υποκρισία, απάτη, αχαριστία, ψεύδος, κακοήθεια και βάλτε. Αν μου πείτε γιατί αναφέρονται αυτά από την Αγία Γραφή, θα σας απαντούσα ότι ο Λόγος του Θεού θέλει τον πιστόν να είναι σωστός και ολόκληρος χριστιανός. Ποιος σας είπε ότι αυτά δεν συνιστούν πνευματικότητα? Όλα αυτά συνιστούν πνευματικότητα. Συνεπώς, γι' αυτό τελέγει ο Λόγος του Θεού, για να είμαστε, να είμαστε προσεκτικοί. Και πηγαίνουμε εις τον έκτον στίχον. Εάν ισχύσει, μόλις κομίσετε το ίμιση και λογιείτε αυτό ως έβρεμα. Ιδεμή, απεστέρησεν αυτόν των χρημάτων αυτού και εκτίσατο αυτόν εχθρόν δωρεάν. Κατάρας και λιδωρίας αποδώσει αυτό και αντί δόξης αποδώσει αυτό ατιμίαν. Και η απόδοση. Εάν ο κακός χρεοφυλέτης είναι σε θέση να πληρώσει, ο δανειστής του τότε, έστω και αν λάβει το μισό του χρέους, θα το θεωρήσει αυτό σαν έβριμα. Θα πάρει τα μισά πίσω. Εάν όμως δεν επιστρέψει τίποτα, τότε στερεί τον δανειστή από τα χρήματά του. Και το χειρότερο, ο χρεοφυλέτης θα τον κάνει εχθρό του, τον δανειστή εννοείται, χωρίς λόγο, και θα τον φορτώσει με κατάρες και βρισχές. Ο χρεοφυλέτης τον δανειστή με κατάρες και βρισχές, αντί της τιμής και ευγνωμοσύνης που έπρεπε να αποδώσει. Πράγματι, ας θαυμάσουμε εδώ, αγαπητοί μου, συμπεριφορά και ψυχολογία χρεοφυλέτου, να φτάνει έως αυτό το σημείο. Εάν καταφέρει να επιστρέψει το μισό του χρέους, τότε ο δανειστής μένει και ευχαριστημένος. Σου λέει, τέλος πάντων, πήρα τα μισά, τι να κάνει. Και ίσως ο δανειστής πει, και ευχαριστώ. Ο δανειστής πει το ευχαριστώ, να μην το πει ο χρεοφυλέτης. Ο δανειστής έστω πήρε τα μισά. Εάν όμως δεν έχει να αποπληρώσει το χρέος, όχι μόνο στερεί και αδικεί τον δανειστή, αλλά ο χρεοφυλέτης τον κάνει, είδαμε, και εχθρό του. Χωρίς λόγο αρχίζει να τον φορτώνει με βρισχές και με κατάρες. Τον συκοφαντεί έξω στην κοινωνία σαν φιλάργυρο, σαν ανάλγητο, σαν εκβιαστή. Αντί λοιπόν να αποδώσει τιμή και ευγνωμοσύνη σε εκείνον που στην ανάγκη του τον διευκόλυνε, τον φορτώνει με όλα αυτά. Είναι συμπεριφορές όλες αυτές, αγαπητοί μου, πασίγνωστες σε όλους μας. Τα ξέρουμε αυτά. Για να μην πω ότι οδηγούνται και στα δικαστήρια. Δώσουν τα λεφτά μου, δεν σου τα δίνω. Και μάλιστα όταν ο δανειστής καλεί την πίστη, δεν έχει αποδείξεις του χρέους, δεν βαριέσαι. Πάρα αυτά τα χρήματα, δεν παίρνει καμία απόδειξη. Ή και αν πάρει μία απλή απόδειξη, δεν έχει εγκυρότητα αυτή η απόδειξη, νομική δηλαδή εγκυρότητα. Και έτσι οι άνθρωποι γίνονται εχθροί και κόβουν ακόμα και την καλημέρα τους.
Και μάλιστα Πολάκης ισόβια. Μια ζωή ολόκληρη δεν μιλάνε. Και συχνά να είναι και στενότατοι συγγενείς, να είναι κάποτε και αδέλφια. Είναι συμφορά πραγματική. Έως